Ένας άσωτος νέος στην Αλεξάνδρεια εγωιτεύτηκε από την ομορφιά μιας παντρεμένης γυναίκας. Που ήταν παράδειγμα τιμιότητας και σοφροσύνης. Επειδή κατάλαβε πως ήταν αδύνατο να την παρασύρει στα δίχτυα του με άλλο τρόπο, πήγε σε έναν μάγο και του έταξε πολλά χρήματα. Αν κατόρθωνε με τη σκοτεινή του τέχνη να τη φέρει στο σκοπό του. Ούτε έτσι όμως κατάφερε αυτό που ήθελε. Ο μάγος τότε, από εκδίκηση, έκανε να φαίνεται η νέα στα μάτια των ανθρώπων σαν φοράδα. Έτσι τη βρήκε ο άντρας της ένα βράδυ που γύρισε από τη δουλειά του στο σπίτι του. Απαρηγόρητος για τη συφορά, φώναξε τους ιερείς να κάνουν αγιασμό και να προσευχηθούν για αυτήν. Καταλάβαινε πως όλα αυτά οφείλονταν σε διαβολική ενέργεια. Βλέποντας όμως πως δεν γίνεται τίποτε, την τρίτη μέρα έδεσε στο λαιμό τη δυστυχισμένη γυναίκα και την οδήγησε στον Όσιο Μακάριο, που η φήμη του, σαν θαυματουργού, είχε απλωθεί σε όλη την Αίγυπτο. Στον δρόμο, το σταματούσαν οι καλόγεροι και το ρωτούσαν πού πήγαινε εκείνη τη φοράδα. Έτσι ο δυστυχισμένος αναγκαζόταν να διηγείται σε όλους τη συμφορά του. Σαν έφτασε στη σκήτη, είπαν οι αδελφοί στον Όσιο πως ένας άνθρωπος με μια φοράδα πήγαινε να τον επισκεφθεί. «Πόσες ξεγελά ο διάβολος», τους είπε εκείνος αυστηρά, «και βλέπετε έτσι το λογικό πλάσμα του Θεού». Εγώ την βλέπω γυναίκα, όπως είναι στην πραγματικότητα. Πήγε τέλος ο άνθρωπος και αφού έβαλε μετάνοια στο γέροντα, του διηγήθηκε το κακό που τόσο ξαφνικά τον βρήκε. Ο Όσιος τον άκουσε με συμπόνια. Ύστερα έβαλε νερό σε ένα μικρό δοχείο, προσευχήθηκε, το ευλόγησε και εράντισε με αυτό τη δυστυχισμένη γυναίκα. Τότε την είδαν όλοι με την πραγματική μορφή της. Ο Όσιος τους εξήγησε πως το φαινόμενο εκείνο δεν ήταν τίποτα άλλο από φαντασία διαβολική. Κατόπιν είπε στη γυναίκα συμβουλευτικά: «Μη λείπεις ποτέ από την εκκλησία, όταν γίνεται λειτουργία και να κοινωνείς συχνά». Γιατί και τούτο το κακό σε βρήκε επειδή έχεις μείνει 5 εβδομάδες ακοινώνητη.